Το πρώτο πράγμα που μας βγαίνει να πούμε είναι ότι παρά την όποια κακόπιστη κατά βάση κριτική δεχτήκαμε κατά τη διάρκεια του σχηματισμού αυτού του roster, οφείλουμε να υποκληθούμε όλοι στο μεγαλείο της προσωπικότητας αυτών των παιδιών που τραβήξαν την ομάδα. Ουσιαστικά τραβήξανε το κάρο από τη λάσπη κάποια από αυτούς 2 χρόνια σε ένα ιστορικό καθήκον πάρα πολύ βαρύ, με τρομερή ψυχολογική πίεση. Πέραν του αγωνιστικού κομματιού, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι κάθε Σάββατο τα παιδιά παίζανε με το πρέπει του αποτελέσματος, παίζανε με το πρέπει της φανέλας. Είχαμε δηλώσει και πέρσι και φέτος ότι αυτή η φανέλα έχει ένα τεράστιο ειδικό βάρος και ότι τα παιδιά που θα καλούσαμε να έρθουν κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια έπρεπε να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις και όχι μόνο, δεν αναφέρομαι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αναφέρομαι κατά βάση στον ψυχισμό τους, που θέλαμε να έχουν να είναι παιδιά τα οποία θα αντέξουν στη φθορά του χρόνου και την αγωνιστική αλλά και τη μη αγωνιστική. Σε ένα μαραθώνιο 26 παιχνιδιών θα υπήρχαν νομοτελειακά δυσκολίες, αγωνιστικές και μη. Άρα εκ των πραγμάτων θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο ανθρώπων και παιχτών και συνεργατών που θα μπορούμε στα δύσκολα να μείνουν ενωμένοι μια γροθιά και να συνεχίσουν μέχρι το τέλος. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Κότς, έχεις να πεις δύο λόγια για τον κόσμο, να αφιερώσεις κάπου την άνοδο? Η άνοδος είναι αφιερωμένη στον Γιώργο τον Αμερικάνο. Αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η φετινή προσπάθεια και φύγει ο Γιώργος από κοντά μας. Τι με ρώτησες? Για τον κόσμο. Για τον κόσμο. Βασικός παράγοντας στην εξίσωση τη φετινή. Μετά την περσινή παγωμάρα που σε ένα βαθμό τη δικαιολογούσαμε και την μοναξιά που βιώσαμε πέρσι, και επαναλαμβάνω ήταν σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένη, γιατί ο κόσμος έχει μάθει αυτή την ομάδα να τη βλέπει, να την καμαρώνει στα σαλόνια τα ευρωπαϊκά και της Α1 και πέρσι την είδε στις γειτονίες της Β' Εθνικής. Μετά λοιπόν την περσινή μοναξία και την απόσταση, νομίζω ότι και είναι και επίτευγμα και των ανθρώπων που ενεπλάξαν στη φετινή προσπάθεια. Ξαναζεστάναμε τον κόσμο, ήρθε κοντά μας και η αλήθεια είναι ότι φέτος από την πρώτη κυριολεκτικά αγωνιστική μέχρι την τελευταία δεν μας έχουν αφήσει από κοντά τους. Και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό.